Γεια σου Κατερίνα. Γεια σου Κώστα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε εδώ μαζί και θα σου πάρω αυτή τη συνέντευξη για το κάμερα στυλό. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη και σε ευχαριστώ. Θέλω να μου πεις για την τελευταία σου δουλειά, πώς προέκυψε και τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα στο Volt. Λοιπόν, η τελευταία δουλειά είναι στο Volt, λοιπόν. Volt Theater Plus, του Δημήτρη του Καρατζιά. Η παράστασή μας λέγεται «Σε θέλω σπίτι». Είναι το σενάριο του Χρήστου Στρέπκου, ο οποίος σκηνοθετεί κιόλας και πρωταγωνιστεί επίσης. Πρωταγωνιστές είμαστε και οι τρεις, είμαστε τρία άτομα. Εγώ, Κατερίνα Βούρτση, ο Ηλίας ο Μαζιώτης και ο Χρήστος ο Στρέπκος. Πώς προέκυψε? Από casting. Είδα ένα casting στο 4Actors και όπως συνηθίζω, έστειλε βιογραφικό, πήγα στο casting και με επιλέξανε. Απλά. Ωραία. Είναι τρίτη χρονιά που σε παρακολουθώ και βλέπω ότι ανεβαίνεις ένα-ένα τα σκαλιά και σιγά-σιγά πας πολύ καλά, πας μπροστά. Πώς ξεκίνησες το θέατρο, πριν πόσα χρόνια, τι ήταν αυτό που σε έσπρωξε στο σανίδι? Λοιπόν, αυτό είναι μία μεγάλη συζήτηση. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς τι με έσπρωξε και πώς με έσπρωξε. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτό θέλω να κάνω. Εγώ από πολύ μικρή, δηλαδή από 6 ετών, έκανα μπαλέτο. Μάλιστα. Και έκανα παραστάσεις χοροθεατρικές. Η καθηγήτριά μου τότε στο μπαλέτο ήταν της Ρώσικης Σχολής. Και κάναμε χοροθεατρικές παραστάσεις. Νεοκλασικό μπαλέτο και χορόδραμα λεγότανε. Οπότε, από τότε ήταν η πρώτη μου επαφή με το σανίδι. Ας πούμε, είχαμε κάνει μια παράσταση για τον Οτσαλάν. Μάλιστα. Τότε. Ναι. Μπαλέτο παράσταση, αλλά είχε να κάνει... ήταν ένα συγκεκριμένο θέμα για τον Οτσαλάν. Είχαμε κάνει μια άλλη παράσταση που μιλούσε για τους άστεγους, για τα πρεζάκια. Μες. Είχαμε ρόλους. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με τη σκηνή. Και πάντα συνέχισα με το χορό και από τότε πάντα είχα στην καρδιά μου το θέατρο. Αυτό ήθελα. Δεν ξέρω να σου πω κάτι άλλο. Ωραία. Πες μου τη σπουδή, τι σχολή έχεις τελειώσει? Τελείωσα την Ελκαρά, την αρχή. Πριν το 2011 τελείωσε, το 2011. Πριν την Ελκαρά έκανα κάποια σεμινάρια, τα πρώτα μου στο Θέατρο των Αλλαγών. Ένα σεμινάριο ήταν με τον Ρικάρντο Παλμιέρη. Κάναμε ένα σεμινάριο που αφορούσε τον Ντοστογεύσκη. Μετά πάλι με τον Δημήτρη Τσιάμι, όπου με είχε σκηνοθετήσει κιόλας. Κάναμε ένα σεμινάριο πάνω στις τρεις αδελφές του Τσέχοφ. Με τον Μάρτιν, ένας αστιακός σκηνοθέτης, αφόρησε το σεμινάριο το στάτους. Αυτά τα πιο βασικά σεμινάρια που έχω κάνει. Εγώ θέλω να πω το εξής για σένα, Κατερίνα. Είναι εντυπωσιακό γιατί ξεκίνησες πολύ κάπως αργά, ας πούμε, στο 11, 13 χρόνια, 4 και έχεις φτάσει εκεί, δηλαδή έχεις δουλέψει πράγματα. Έχεις μπει μέσα στο θέατρο και είναι εντυπωσιακό γιατί σε παρακολουθώ 2 χρόνια από το τζάμι, το Don Juan και τώρα στο Βολτέ με το Είμαι Σπίτι. Σε θέλω σπίτι. Σε θέλω σπίτι, ναι. Και βλέπω ότι πας καλά και δουλεύεις, δηλαδή δεν δουλεύεις το ρόλο, δουλεύεις, σε ενδιαφέρει το θέατρο. Με ενδιαφέρει το θέατρο, αυτή είναι η αγάπη μου. Εγώ ήμουν αδοτεχνήτρια πρώτα. Σπούδασα αδοτεχνική. Ναι. Τα παράτησα, παρετήθηκα. Μάζεψα χρήματα για να πληρώσω τη δραματική σχολή να μπω εκεί. Αυτό ήταν το όνειρό μου, αυτό αγαπάω, αυτό κάνω. Δουλεύω πάνω σε αυτό. Ωραία. Μην ξεχνάς ότι η τέχνη θέλει θυσίες και θα θυσιαστείς πιο πολύ ακόμα. Πρέπει να γίνεις ηφηγένεια για να πετύχεις, για να αφήσεις ούριος άνεμος. Αλλιώς, δεν γίνεται τίποτα. Οι θυσίες το βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή για να επιβιώνω, κάνω άλλες δουλειές, σερβιτόρα, promotion, το έχω σταματήσει βέβαια τώρα, δεν το μπορώ άλλο.
Κλόουν, εντάξει, παρεμφερή. Είναι θεατρικό παιχνίδι, κάνω. Πέρυσι ήμουν σε ένα δημοτικό σχολείο, έκανα θεατρικό παιχνίδι, που επίσης το αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά ναι, φυσικά θέλει θυσίες. Μπορεί να μην έχεις λεφτά να βάλεις βενζίνη, μπορεί να μην έχεις λεφτά να πάρεις μια κάρτα για το κινητό σου, μπορεί να μην έχεις λεφτά να πάρεις σιγάρα. Ωραία. Όπως σου είπα και πριν λίγο off camera, ότι η τέχνη πρέπει να την πληρώνεις, όχι να συμπληρώνει. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε θυσίες, να γίνουμε ευφυγένειες, να γίνεις ευφυγένεια για να φυσήξει ο ούριος άνεμος, για να μας πάει να συναντήσουμε την τέχνη στο πέλαγος. Εσύ με τον κινηματογράφο, ποια είναι η σχέση σου? Με τον κινηματογράφο, είναι ένα κομμάτι που θέλω σιγά σιγά να μπω και σε αυτό. Έχω κάνει γύρω στις 5 ταινίες μικρού μήκους και μία συμμετοχή σε μία μεγάλη μήκους. Τι ακριβώς γίνεται εκεί στο Vault, μέχρι πότε θα είναι οι παραστάσεις, πότε ξεκινήσατε και μέχρι πότε θα πάει? Στο θέατρο Vault ξεκινήσαμε την παράστασή μας, παράσταση «Σε θέλω σπίτι», την προηγούμενη εβδομάδα, 20 Απριλίου. Θα παίζουμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9. Ναι. Μέχρι 2 Ιουνίου. Μπορείς να μου πεις τι ακριβώς είναι το story, ποια είναι η ιστορία? Η ιστορία είναι, θα λέγαμε, μια σύγχρονη εκδοχή Ρωμαίου και Λιουέτας. Είναι η ιστορία ενός απαγορευμένου έρωτα μέσα στον ομό κόσμο της πραγματικότητας, της πραγματικότητας του τράφικινγκ. Ο ρόλος μου υποδίω με μια ελληνοουκρανή κοπέλα, όπου έχει μπει στο κύκλωμα της πορνείας. Είναι μια πόρν πολυτελείας, η οποία την απαγάγουν, πέφτει θύμα απαγωγής για παράνομο εμπόριο οργάνων. Ο απαγωγέας της είναι ένας πρώην μπάτσος, όπου την κάνει την κομμήνα αυτή μαζί με τον αδερφό του. Ο αδερφός του είναι 26 χρονών πιτσιρικάς, οριακός, οριακή προσωπικότητα, όπου δεν έχει μορφωθεί, δεν έχει δυνατότητες άλλες εκτός από το να ακολουθεί τον αδερφό του. Ο Ηλίας υποδίεται αυτόν τον ρόλο, όπου με ερωτεύεται και θέλει να με σώσει. Και μετά παλεύουμε τα δύο παιδιά για τον έρωτά μας. Γνωρίζουμε την αγάπη πρώτη φορά και οι δυο μας και παλεύουμε για τον έρωτά μας πολύ αγνά και με όλη μας τη δύναμη. Ναι, εγώ είδα όμως εκεί, ας πούμε, μία έκρηξη, ας πούμε, που γίνεται από σένα όσον αφορά, ας πούμε, την εκμετάλλευση των ανδρών στο γυναικείο σώμα. Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό για τις γυναίκες που εκμεταλλεύονται το σώμα τους και μετά και γίνονται θύματα, στην ουσία θύματα είναι, των ανδρών, ας πούμε. Αυτό είδα... Οι άνδρες, δεν κατηγορούμε στην παράσταση το άδικο φύλο, αλλά το παραλληλίζουμε με την εξουσία. Η γυναίκα είναι, συμβολίζει τη μητέρα, τη γη. Ο άντρας συμβολίζει την εξουσία, το χρήμα. Κατρίνα, θέλω να μου πεις τη συνεργασία σου με κάποιους σκηνοθέτες. Και γιατί από ό,τι ξέρω έχεις παίξει και πρωτοποριακό θέατρο, έχεις παίξει σωματικό θέατρο, έχεις παίξει πειραματικό, έχεις παίξει και κλασική θεματολογία. Πες μου, ας πούμε, πώς ήταν αυτές οι συνεργασίες που προέκυψαν? Ωραία. Όπως είπα και πιο πριν, όλες μου οι συνεργασίες έχουν προκύψει μέσω casting. Εγώ κυνηγάω τις δουλειές, δεν είμαι... Είμαι νέος άνθρωπος, νέο παιδί, τώρα είμαι ήδη κάποια χρόνια. Όταν ξεκίνησα, κυνηγούσα το casting. Δεν είχα κάποιες γνωριμίες όπου με χώσανε, οπότε έτσι. Λοιπόν, έχω συνεργαστεί με τον Δημήτρη Τζιάμι, ανεβάσαμε παραστάσεις στο Bios, την παράσταση Ωραίσα Βερολινέζη, το Κλέφτικο, 2,5 χρόνια περίπου συνεργαζόμαστε με τον Δημήτρη Τζιάμι. Πέρυσι έπαιζα με σκηνοθέτηση ο Νικόλας ο Σπανός στην παράσταση Don Juan.
Έχω συνεργαστεί με την Όλγα τη Μωραΐτη στο Θέατρο Διαδίο, μια παράσταση που λεγόταν Ψύχα για τάγκο, της Ειρήνης της Αϊβαλιώτου. Και άλλες, διάφορες συνεργασίες. Αυτές που σου είπα, πιστεύω. Ωραία. Πες μου, ποιες είναι οι προσδοκίες τώρα. Οι προσδοκίες μου. Μάλιστα. Το θέατρο είναι η αγάπη μου. Όπως επίσης και ο κινηματογράφος. Η προσδοκία μου λοιπόν είναι να συνεχίζω να κάνω θέατρο, να παίξω κινηματογράφο και να είμαι ένας άνθρωπος που ηθοποιός που προσφέρω στην τέχνη. Φυσικά θα με ενδιέφερε κάποια στιγμή να μπορώ να ζω και από αυτό, αλλά δεν με ενδιαφέρει να πουλήσω τον εαυτό μου για να βγάλω χρήματα. Με ενδιαφέρει αυτό που κάνω να το αγαπώ. Ωραία. Ευχαριστώ, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο και θα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.